Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 865, Ιώτα Ήτα κεφάλαιο και 21 εδάφιο. Σελίδες 865, 18 κεφάλαιο και 21 εδάφιο. Τότε προσελθόν προς αυτόν ο Πέτρος, είπε: «Κύριε, πως άκησα να αμαρτήσεις εμέ, ο αδελφός μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν, ο έως επτάκης?» Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Δεν συλλέγω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά, διότι η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπο βασιλέα, ώστις ηθέλησε να θεωρήσει λογαριασμόν μετά των δούλων αυτών, και ότε ήρχισε να θεωρεί, εφρέθη προς αυτόν ισοφιλέτης μυρίων ταλάντων, και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο Κύριος αυτού να απολυθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε, και να αποδοθεί το οφειλόμενο. Πεσών λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτόν λέγον: «Κύριε, μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλω σοι αποδώσει. Σπλαγνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσε αυτόν και το δάνειον αφήκε εις αυτόν. Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ώστις εχρεώστη εις αυτόν 100 δινάρια και πιάσας αυτόν έπνιγε, λέγον: «Απόδοσμη ότι χρεωστείς». Πεσόν λοιπόν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού παρεκάλλει αυτόν λέγον: «Μακροθύμησον σε με και πάντα θέλω σοι αποδώσει». Εκείνος όμως δεν ήθελε, αλλά απελθόν έβαλε αυτόν εις την φυλακή έως σου αποδώσει τα οφειλόμενα. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριον αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλέσας αυτόν ο Κύριος, αυτού λέγει προς αυτόν: «Δούλε πονηρέ, παν το χρέος εκείνος ιαφήκα, επειδή με παρεκάλεσας, δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύνδουλό σου, καθώς και εγώ σε ελέησα?» Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς, έως σου αποδώσει παν το οφειλόμενον εις αυτόν. Ούτω και ο πατήρ μου ο επουράνιος τελικά μη σε εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε εκαρδίας, έκαστος εις τον αδελφόν αυτού τα πτέσματα αυτού. Αμήν». Ο Κύριος λοιπόν, αδερφοί, επιμένει σε όλα τα κηρύγματα, σε όλα τα λόγια του, λέγοντας: «Μην κρίνετε και τότε δεν θα κριθείτε. Μην καταδικάζετε και τότε δεν θα καταδικαστείτε. Συγχωρείτε και τότε θέλετε συγχωρηθεί. Δίδετε και τότε θέλει δοθεί σε εσάς». Τέσσερα ρήματα, τέσσερις ενέργειες. Μην κρίνετε και ποτέ δεν θα κριθείτε. Μην καταδικάζετε και ποτέ δεν θα καταδικαστείτε. Συγχωρείτε πάντοτε και πάντοτε θα συγχωρήσετε. Δίδετε πάντοτε και πάντοτε θα σας δίδονται. Αυτό είναι ο Θεός της Καινής Διαθήκης. Ο Θεός της αγάπης. Και μάλιστα, όταν δίνετε, προσέξτε, με ποιο μέτρο δίνετε. Είναι μέτρο καλό, πεπιεσμένο ή τσιγκούνικο? Συγκεκαθισμένο, υπερεκχυνόμενο? Τέτοιο μέτρο θα σας δίδεται. Και ιδιαίτερα στις έσχατες ημέρες που οι καιροί είναι κακοί, αυτά τα τέσσερα ρήματα, οι τέσσερις συμβουλές, οι τέσσερις εντολές, οι τέσσερις προτάσεις, γίνονται ακόμη πιο σοβαρές στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν νόημα οι τέσσερις εντολές εφόσον ο άνθρωπος δέχεται τον Χριστό και δίδεται σε αυτόν εξουσία να γίνει τέκνο Θεού, πρώτον. Δεύτερον, εφόσον ο άνθρωπος εξητεί από το Θεό να γίνει τέκνο Θεού,
επικαλούμενος το όνομα του Χριστού και ζητώντας το αίμα του Χριστού να καθαρίζει αυτόν από πάσης αμαρτίας. Τρίτον, εφόσον πήρε την Αγία απόφαση να πράξει πάντα πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, βαφτιζόμενος εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, διότι διαφορετικά δεν υπάρχει άφεση αμαρτιών, έστω και αν έχει εξομολογηθεί, μετανοήσει και επιστρέψει στο Θεό ο άνθρωπος, εάν δεν βαφτιστεί εις άφεση αμαρτιών στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, άφεση αμαρτιών δεν υπάρχει. Και τότε έρχεται ο Θεός τώρα και μας ανοίγει ένα καινούριο δρόμο. Μας ανοίγει ένα δρόμο ευλογίας, αλλά και κατάρας, ευημερίας, αλλά και ταλαιπωρίας. Μην κρίνετε, γιατί αν κρίνετε θα κριθείτε. Αυτή είναι η ταλαιπωρία. Όποιος κρίνει θα κριθεί. Η συμβουλή του Θεού, ποτέ μην κρίνετε και ποτέ δεν θα κριθείτε. Μην καταδικάζετε, γιατί αν καταδικάζετε μέσα στην ψυχή σας έναν άνθρωπο, τον οποιονδήποτε άνθρωπο, και αυτό να το προσέξουμε και εγώ και όλοι μας, κανέναν άνθρωπο μην καταδικάζεις. Όποιος και να είναι, ό,τι και να είναι και ό,τι και να έχει κάνει και ό,τι και να σου έχει κάνει. Γιατί αν τον καταδικάζεις όπως εγώ πολλές φορές έχω κάνει και μετανοώ σήμερα, τότε και εσύ θα καταδικαστείς. Αν όμως ποτέ δεν καταδικάζεις, αλλά πάντοτε ελευθερώνεις, τότε και ο Κύριος πάντοτε θα σε ελευθερώνει. Τρίτον, πάντοτε συγχωρείτε όλους, πάντοτε, για όλα. Ελεύθερη καρδιά με το αίμα του Χριστού. Και τότε θα υπάρχει αφθονία συγχώρεσης στη ζωή σας. Μόνο τότε. Εάν δεν συγχωρείτε, δεμένοι θα είσαστε. Εάν δεν συγχωρείτε, δένετε. Εάν δεν συγχωρείτε, δεμένοι θα είσαστε. Ενώπιον του Θεού, ενώπιον των δυνάμεων, του θελήματος του Θεού. Και τέταρτον, δίνετε. Δίνετε, γιατί αν δεν δίνετε, όταν θα χρειάζεστε, δεν θα σας δίνετε. Εάν δίνετε, όταν χρειάζεστε, αφθονία, αφθόνος θα σας δίνετε. Τα λέει, τα πιστεύουμε, τα λέει, τα ακούμε. Και το κρίσιμο ερώτημα, τα λέει, τα πράττουμε. Είναι αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε σήμερα, αδερφοί. Το αύριο δεν μας ανήκει. Το αύριο δεν είναι στα χέρια μας. Αλλά ξέρουμε ότι επειδή το αύριο είναι στα χέρια του Θεού, γι' αυτό θα προσαρμόσουμε τη σκέψη μας, τα λόγια μας, τη ζωή μας, τα έργα μας, το περπάτημά μας, μόνο μέσα στο θέλημα του Θεού, ώστε από Αυτόν μόνο και μόνο να ελπίζουμε, να περιμένουμε και να απολαμβάνουμε. Ο Θεός θέλει την πιστότητα τη δική μας στο Λόγο Του, για να ανοίξει τους καταράχτες του ουρανού και εμφανερωθεί η δική Του πιστότητα στη ζωή μας. Πιστοί εμείς, πιστός Αυτός. Άπιστοι εμείς, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Έλεος, αλλά στον άδικο, αδίκως θα φερθεί. Και δεν έχουμε καμία μα καμία δικαιολογία για να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε διαφορετικά. Σήμερα, αδερφοί, πιστεύω ότι ο Θεός μας αποκαλύπτει τα μυστικά της ευλογημένης ζωής. Τη ζωή για την οποία ο Κύριος λέει μας χαρίζει εδώ στη γη εν αυθονία. Αλλά και τη ζωή που θα κληρονομήσουμε στον ουρανό. Γιατί κατά τα έργα μας
θα μας χασχαριστεί ζωή εν αφωνία εδώ και κατά τα έργα μας θα απολαύσουμε τον μισθό μας πλήρη στον ουρανό αιωνίως. Και ποια είναι τα έργα μας? Ποτέ μην κρίνετε κανέναν και για τίποτα, για να μην υπάρχει κρίσης ούτε εδώ, αλλά ούτε και όταν θα σταθούμε στο βήμα του Χριστού να υπάρχει κρίσης, κατάκρισης. Εδώ, σήμερα, από σήμερα και στο εξής, εάν μετανοήσουμε για όλα, αν ζητήσουμε το αίμα του Ιησού Χριστού για όλα, εάν ζητήσουμε να κάνουμε αποκατάσταση σε όλα, τότε πραγματικά τα αρχαία παρέρχονται και ιδού ο Θεός κάνει νέα τα πάντα. Νέα τα πάντα, αλλά προς ευλογία, για τη δόξα Του. Και τότε ο άνθρωπος αυτός, όχι μόνο του Θεού που θα εργάζεται και θα πράττει αυτά, όχι μόνο θα απολαμβάνει εδώ την εύνοια και τη δόξα και τη χάρη του Θεού, ή μάλιστα ακριβώς όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ότι αυτός ο άνθρωπος θα απολαμβάνει δόξα και τιμή και ειρήνη καθώς εργάζεται το αγαθόν ενώπιον του Θεού. Όχι μόνο ο άνθρωπος αυτός θα απολαμβάνει δόξα και τιμή και ειρήνη από τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα, καθώς θα είναι αξιόπιστος ενώπιον του Θεού, θα είναι και συνεργός του Θεού. Με καρπό πολύ, και ο καρπός του να μένει. Αδερφοί αγαπητοί, εντολή Θεού είναι αυτή για το καλό μας. Μην το ακούσουμε αδερφοί επιπολέως. Μην διορθωθούμε όπως λέει η Γραφή με επιπολαιότητα. Σήμερα θα ταπεινώσουμε τις καρδιές μας. Σήμερα θα πούμε εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Σήμερα θα μετανοήσουμε, θα εξομολογηθούμε, θα επιστρέψουμε, γιατί θέλουμε να ζούμε μια ζωή που ποτέ δεν θα κρίνουμε κανέναν και δεν θα κατακρίνουμε. Αμήν. Πες αμήν ενώπιον του Θεού. Ποτέ δεν θα κρίνουμε και δεν θα κατακρίνουμε κανέναν. Ποτέ δεν θα καταδικάσουμε ποτέ κανέναν από εδώ και στο εξής, αλλά όλους θα τους ευλογούμε. Πάντοτε και όλους κατά πάντα θα τους συγχωρούμε και όσο πιο πολύ μπορούμε θα δίνουμε κατά τη δύναμη εκάστου. Και δεν μιλάω για υλικά αδερφοί μόνο, μιλάω για αγάπη, μιλάω για ειρήνη, μιλάω για παρηγοριά, μιλάω για ενίσχυση, μιλάω για στήριξη, μιλάω για βοήθεια. Σύση δυνατή, πάρτε στην πλάτη σας τα ασθενήματα των αδυνάτων και όπου είσαστε αδύνατοι δώστε τα ασθενήματά σας στους δυνατούς. Μη λες ότι είσαι δυνατός ενώ είσαι αδύνατος. Αν είσαι αδύνατος, καυχήσου στο Θεό και δώσε σε Αυτόν τις αδυναμίες σου αλλά και στους αδελφούς σου. Και αν αισθάνεσαι δυνατός, τότε βοήθησε τους αδυνάτους. Εντολή Θεού. Σαν να είναι εδώ ο Χριστός που είναι και σου λέει «Παιδί μου, σου δίνω εντολή». Το καταλαβαίνεις? Σου δίνω εντολή, μην ξανακρίνεις ποτέ και κανέναν, και σου εγγυώμαι ότι ποτέ δεν θα κριθείς ούτε εδώ, ούτε στο βήμα του Χριστού, ούτε ποτέ. Μην καταδικάζεις ποτέ και κανέναν. Και είμαι πιστός εγώ ο υποσχεθής να μην καταδικαστείς ποτέ ούτε εδώ, ούτε στον ουρανό. Συγχώρεσαι αυθόνος και θα συγχωρήσει αυθόνος. Δίδε πλουσίως ως βασιλιάς. Έτσι λέει η Γραφή, όρνα προσέφερε στον Θεό ως βασιλεύς. Ως έχουν τα πάντα και κατέχουν τα πάντα. Γιατί μόνο ο χριστιανός είναι πλούσιος
σε αγάπη, σε χαρά, σε ειρήνη, σε δύναμη, σε πίστη, σε προσευχή. Και έρχεται τώρα ο Κύριος μας να μας το εξηγήσει με μία παραβολή. Τότε στον Απόστολο Πέτρο που είπε, φτάνει να συγχωρώ 7 φορές. Ότι 7 φορές. 70 φορές το 7, άπειρες φορές, ατέλειωτες φορές, με προϋποθέσεις χωρίς καμία προϋπόθεση. Γιατί, επαναλαμβάνει ο Κύριος μας λέγοντας, γιατί πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε και πιστεύετε ότι λαμβάνετε, θα γίνεται σε εσάς. Πότε όμως? Μόνο όταν είσαστε προσευχόμενοι και συγχωρείτε. Κατά πάντα, πάντοτε, όλους, για όλα, εάν έχετε μέσα στην καρδιά σας κάτι κατά εναντίον κάποιου ανθρώπου, γιατί τότε μόνο θα σας συγχωρήσει και ο Πατέρας σας ο εν της ουρανής όλα σας τα πτέσματα. Και τότε ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο δεν θα υπάρχει κανένα εμπόδιο που να εμποδίζει την προσευχή του, ώστε να απολαμβάνει πλουσίως τη δόξα, την τιμή και την ειρήνη, καθώς εργάζεται το αγαθόν σε όλους τους ανθρώπους. Ήταν λοιπόν ένας βασιλιάς που είχε δούλους πολλούς και αποφάσισε κάποτε να θεωρήσει λογαριασμό, να κάνει λογαριασμό μαζί τους. Έλα να τα βρούμε. Έλα να διαπραγματευτούμε. Έλα να κριθούμε. Αλλά βρέθηκε να χρωστάει 10.000 τάλαντα. 10.000 τάλαντα. Τι έκανε? Και προσέταξε ο Κύριος και αυτός και η γυναίκα του και τα τέκνα του και τα υπάρχοντά του να πουληθούνε και τα οφειλόμενα δεν θα εξοφλούντο. Τέλεια καταστροφή στην οικογένεια αυτή. Να το επαναλάβω μια φορά. Τέλεια καταστροφή προερχομένη από τον ίδιον το Θεό. Όταν σταθούμε μπροστά στο Θεό με χρέη, με αμαρτίες, με αδικίες, με υποχρεώσεις, με δάνεια, και δεν εννοώ φυσικά. Τέλεια καταστροφή. Και ο Θεός αποκαλύπτει ότι υπάρχει λύσης. Η μακροθυμία του Θεού. Γονάτισε και ζήτησε από τον Θεό, από αυτόν τον οικοδεσπότη, να μακροθυμήσει, και το βέβαιο είναι ότι επειδή ο Θεός είναι αγάπη, θα μακροθυμήσει και θα κάνει έλεος. Θα εκφράσει την αγάπη του με μακροθυμία και έλεος. Του χάρισε το δάνειο και του λέει, δεν είσαι ούτε καν δούλος, είσαι ελεύθερος. Και αυτός, ελεύθερος τώρα απ' όλα, πήρε τη ζωή του στα χέρια του, γνωρίζει ότι το έλεος ήταν απαραίτητο και η μακροθυμία ήταν απαραίτητη για να είναι ελεύθερος, αλλά πρέπει να γνωρίσει τώρα ότι και το έλεος το δικό του και η μακροθυμία η δική του είναι απαραίτητη για να συνεχίζει να είναι ελεύθερος και να μην επιστρέψει στη δουλεία των αμαρτιών του. Χριστέ μου, να το επαναλάβω αδελφοί, γιατί είναι πολύ σκληρό και πολύ βαρύ. Γνωρίζει εκ πείρας ότι η μακροθυμία και το έλεος του Θεού τον ελευθέρωσαν, αλλά πρέπει να γνωρίσει ότι η μακροθυμία πλέον η δική του και το έλεος το δικό του είναι αυτό που θα διατηρήσει μέχρι το τέλος
την ελευθερία του και δεν θα επιστρέψει ξανά το χρέος επάνω του ώστε να πουληθεί αυτός, η γυναίκα, τα παιδιά του και τα υπάρχοντά του. Πρέπει να το γνωρίσει ο Πέτρος. Πρέπει να το γνωρίζει η Εκκλησία του Χριστού. Πρέπει να το γνωρίσεις κι εσύ. Κι εσύ, κι εγώ. Πρέπει να το γνωρίσω. Έχεις πρόβλημα με κάποιον αδελφό σου επειδή σε αδίκησε, είπε, έκανε. Θα επανέλθει το χρέος επάνω σου εάν σήμερα δεν το συγχωρήσεις εξ όλης της καρδίας σου. Να το ξαναπώ. Όλο το χρέος σου θα επανέλθει στην πλάτη σου και θα σε πάει ο Θεός τους βασανιστές εάν σήμερα δεν συγχωρέσεις εξ όλης της καρδίας σου την αδικία που σου έκανε οποιοδήποτε αδελφός σου και συνάνθρωπός σου. Γιατί? Γιατί κρίνεις, θα κατακριθείς. Δεν συγχωρείς, δεν θα συγχωρεθείς. Καταδικάζεις, θα καταδικαστείς. Μήπως δεν μπορείς να κουβεντιάσεις μαζί του? Μήπως η καρδιά σου στρίβεται κόμπος όταν τον βλέπεις? Πρόσεχε, γιατί επί τα στήρας κείται οι αμαρτίες σου, οι πολλές που συγχωρεθήκανε. Πλησίον είναι. Εντολή Κυρίου, αδερφοί. Εντολή Θεού. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το φωνάξω. Μακάρι ο Θεός να το φωνάξει με το Πνεύμα του Άγιου μες στις καρδιές όλων μας, πρώτον εμένα. Εντολή Θεού. Ο σύντουλος τον έπιασε το σύντουλό του, λέει, μου χρωστάς 100 δινάρια. Πράγματι, του χρωστάει. Πράγματι, σε αδίκησε. Μάλιστα, κανείς δεν αμφιβάλλει. Σε κατηγόρησε, σε έκρινε, σε κατέκρινε, σε καταδίκασε, δεν σου δώσε, σε μάλωσε, σε έκλεψε, ό,τι θέλει έκανε. Να μην. Το ξέρω, λέει ο Θεός. Εσύ όμως ξέρεις τη συνέχεια. Ξέρεις ότι είσαι ελεύθερος γιατί εγώ μακροθύμησα και σε ελέησα. Ξέρεις ότι αν εσύ τώρα δεν μετανοήσεις να μακροθυμήσεις και να ελεήσεις το σύνδουλο και τη σύνδουλή σου, επανέρχεται εντός ολίγου όλο το σύνολο των αμαρτιών σου στην πλάτη σου και θα βρεθείς στους βασανιστές. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα συγχώρεσε. Σήμερα δώσε με όλη σου την ψυχή τα οφειλόμενα. Σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, μην περάσει η ώρα μέχρι να λάβουμε μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Όλοι μας, ένας-ένας ξεχωριστά, να κλάψουμε, να πενθήσουμε αν η καρδιά μας δεν υποτάσσεται. Γιατί μπορεί να το θέλουμε, αλλά το θέμα είναι και να το μπορούμε. Και η καρδιά είναι σκληρή πολλές φορές. Να την καταδικάσουμε. Να την καταδικάσουμε στο όνομα του Χριστού. Γιατί δένεις τον αδελφό σου και τον βάζεις φυλακή. Και δένεσαι επειδή δεν λύνεις τον αδελφό σου από τη φυλακή. Και αυτός μεν θα πάει στη φυλακή και θα είναι φυλακισμένος, αλλά εσύ θα πας στους βασανιστές. Εσύ και όλος ο οίκος. Αυτό το πόνο και την κραυγή που βάζει ο Θεός στην καρδιά μου, μακάρι να μπορούσα να την εξωτερικεύσω και να σας τη μεταδώσω. Αλλά είμαι βέβαιος ότι αυτός που έβαλε αυτό το πόνο στην καρδιά μου θα τον βάλει και στο δικό σας. Μην περάσει άλλη ώρα, αδελφοί. Μην περάσει άλλη ώρα.
Τον έπιασε, τον ελεύθερο. Και του λέει, γιατί δεν ελέησες? Γιατί δεν μακροθύμησες? Δεν έμαθες από μένα που σε ελέησα και μακροθύμησα και σε ελευθέρωσα και δεν είσαι δέσμιος? Και εσύ ελεύθερος όν δέσμευσες το σύνδουλό σου για 100 ψωροδινάρια? Για κάποιο λόγο που είπε, για κάποια κατηγορία που είπε, για κάτι που έκανε? Τι ασήμαντα πράγματα μπροστά σε αυτά που έχεις κάνει εσύ. Και τον δένεις. Λύσ' τον, αδερφέ. Ελευθέρωσέ τον. Συγχώρεσέ του. Ευλόγησέ τον. Όπως οι Γαβαονίτες ευλόγησαν το λαό Ισραήλ και ελευθερώθηκε ένας ολόκληρος λαός. Πόσο καιρό θα έμεναν στην πείνα? Κανείς δεν ξέρει. Όπως έμειναν 3 χρόνια, θα έμειναν άλλα 23 χρόνια αν ο Δαβίδ δεν έπαιρνε εκείνη τη στιγμή την απόφαση την καλή να πράξει το θέλημα του Θεού. Σήμερα να πάρουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σήμερα να πάρουμε την απόφαση την καλή. Μην αφήσουμε, αδερφοί, την ταλαιπωρία να συνεχίζεται στη ζωή μας. Μην αφήσουμε να μας πλησιάζουν οι βασανιστές και να βασανίζουν την ψυχή μας. Σήμερα να ελευθερώσουμε για να ελευθερωθούμε. Σήμερα να συγχωρήσουμε για να συγχωρεθούμε. Σήμερα να δώσουμε με όλη μας την ψυχή τη μακροθυμία μας, την αγάπη μας, τη συγχωρητικότητά μας, τις προσευχές μας, για να μας δίδονται από τον ουρανό η αγάπη του Θεού, οι προσευχές του Χριστού, η ευλογία του Κυρίου μας. Σήμερα, αδερφοί, σας παρακαλώ σαν να μας παρακαλάει ο Θεός. Το αύριο είναι σκληρό. Το σήμερα μας ανήκει. Σήμερα να μετανοήσουμε, αδερφοί. Σήμερα να πάμε να αγκαλιάσουμε τους αδελφούς μας που έχουμε κάτι, έστω και αν δεν το ξέρουν. Σήμερα να πάμε να ζητήσουμε συγγνώμη. Σήμερα να ελεήσουμε, ώστε από σήμερα να μας ελεεί ο Θεός. Αμήν. Κύριε μου, βοήθησέ μας, σε παρακαλώ.